Συνεχίζω με το μονόλογο «Τα τετράδια της Αντζέλ Κουρτιάν». Είμαι πολύ συγκινημένη ιδιαιτέρως, γιατί το Σάββατο σήμερα την παρουσιάζω στο Δήμο Κερατσινίου Τραπετσόνας, στο Θέατρο Αντώνη Σαμαράκη, στις 8. Ήσασταν και στη Σμύρνη μου αγαπημένη, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, βεβαίως. Τρία χρόνια. Η Μιμή Ντενίς θα κάνει το καλύτερο, γι' αυτό όπως το έκανε και την πρώτη φορά και το έχει αποδείξει άλλωστε. Και στο το θέατρο είναι, ξέρεις, δεν είναι μία μόνιμη κατάσταση δημοσιοπαλληλίστικη. Άλλοι μπαίνουν, άλλοι βγαίνουν, άλλοι πεθαίνουν, άλλοι ζωντανεύουν. Παίζει όμως ρόλο το κομμάτι του οικονομικού σε έναν ηθοποιό? Ο καθένας έχει ένα στάτους, ξέρω εγώ, στη ζωή του και στα... είναι δικαίωμα του καθενός να λέει αν αυτό συμφωνεί με την πορεία του ή όχι. Ναι. Δεν το βρίσκω δηλαδή. Λογικό είναι και αυτό. Δηλαδή μπορεί κάποιος, επειδή να σε πάρει και με πάρα πολύ λίγα, ας πούμε. Ναι. Και εσύ να μην θες να πας σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι κάτι τρομερό. Ναι. Όποιος θέλει πάει κάπου, όποιος δεν θέλει δεν πάει. Επιστρέφει το λόγο τιμή. Ναι, είμαστε σε πρόβες, έχω και αυτό. Ναι, επιστρέφει, επέστρεψε, βρεθήκαμε. Πώς έγινε αυτό? Θέλω να τα πείτε όλα. Δεν γίνεται. Κοίταξε, έγινε μαγικά, ούτε και εμείς το πιστεύουμε τελευταία. Ναι. Ξέρεις ότι έγινε τελικά, ότι είμαστε στη φάση προβών. Δηλαδή, όταν βρεθήκαμε με τα σενάρια, ο ένας δίπλα στον άλλον που κοιτιόμαστε. Είστε όλοι οι ίδιοι, ναι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η σειρά αν δεν ήμασταν και οι 7. Νομίζω ότι έτσι έχει νόημα, είναι αυτή η παρέα. Το λόγο τιμής είναι η σφραγίδα της φιλίας. Οπότε δεν μπορούσε να λείπει ένας. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, δηλαδή βρεθήκατε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι. Με τις ίδιες οικειότητες, με τα ίδια πειράγματα, με τα ίδια γέλια, με προβληματισμούς. Μάνια. Παρήγγειλε έναν άντρα, αλλά δεν το βλέπω να έρχεται. Γιατί το λες αυτό? Πώς βλέπετε τον εαυτό σας, δηλαδή έχετε δει τα επεισόδια τότε? Τα είδα σε μια πρόσφατη επανάληψη που είχε. Και πώς σας είδατε? Σαν να βλέπω ένα παιδάκι. Ναι. Τώρα που έχουν περάσει και τόσα χρόνια, γιατί υπήρξατε τότε και ζευγάρι με τον κύριο Κούρκουλο, έτσι? Όχι, δεν είναι? Όχι, δεν ήμασταν στη σειρά, δεν ήμασταν ποτέ. Όχι, στη ζωή? Όχι, ούτε αυτό ήμασταν. Ούτε αυτό ήσασταν? Ούτε αυτό ήμασταν. Είχανε γράψει ότι να είναι. Καλά. Παίζαμε τότε σε μια πραγματικά συγκλονιστική παράσταση με τον Άλκη, και το λέω τώρα επειδή έχει περάσει και χρόνο. Πολλά χρόνια, ναι. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή και των δύο μας. Ένα εξαιρετικό έργο, το Full for Love, που το σκηνοθέτησε του Σαμ Σέπαρτ, η Αθανασία Καραγιαννοπούλου, και ήταν μαγική η συνύπαρξή μας πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, κάναμε ένα ζευγάρι πολύ wild, πολύ έντονο, με άκρα το ερωτισμό. Και αυτή η ενέργεια μεταδόθηκε ό,τι θα σας πω. Και όλο αυτό είχε βγει από όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Και πραγματικά ήταν μια πολύ σημαντική, υποκριτικά τουλάχιστον, στιγμή για μένα. Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση. Και αυτή η ενέργεια. Αυτό νομίζω ότι πυροδότησε, γιατί σου λέει αυτή, για να είναι τόσο ταιριαστή στη σκηνή, τι γίνεται. Δεν μπορεί. Αλλά ήταν πίσω πολλή δουλειά και φυσικά οικειότητα που έχουμε.